πριν από λίγες ώρες, για μία φορά ακόμα, η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία δεν είναι ρεσιτάλ στην κυριολεξία, φέτος είναι η χρονιά της. Φέτος πολύ καλά, το 15% το έχει απλά η Ζήνα Κουτσελίνη, ναι. Και μπράβο της, να πω δε, αυτό είναι για τιμωρία στον εαυτό μου, είναι για με τιμωρώ, γιατί όταν κάνω λάθος θα το λέω. Να πω δε ότι πέρυσι πίστευα ότι σεζόν δεν θα βγάλει. Ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, το είχα πει πριν, πέρυσι, όταν ξεκίναγε την πρώτη τη χρονιά, είπα ότι σεζόν δεν θα βγάλει. Θα το λέω αυτό συνέχεια για να αυτοτιμωρηθώ. Γιατί η επιτυχία τη είναι για να μα στέλνει στη μούρη μα τι κριτικέ που κάναμε εγώ και άλλοι πέντε. Κι όμω υπάρχει και μεγάλη ανατροπή. Γιατί εχθέ, πρώτη φορά είδαμε Μενεγάκη να πέφτει στο 12 ακόμα κάτι. Και η Κουτσελίνη να ανεβαίνει συνέχεια. Το πρόβλημα τη Μενεγάκη είναι η Ζήνα Κουτσελίνη. Δεν είναι η Τατιάνα Στεφανίδου. Η Τατιάνα Στεφανίδου είναι 4 η ώρα. Το μεσημέρι. 5 παρά. Όχι, 4 η ώρα είναι. Η μία με 4 είναι η Ελένη Μενεγάκη. Οπότε το πρόβλημα τη είναι να πούμε ότι χάνει πάρα πολύ από την Ζήνα Κουτσελίνη. Ναι, ναι, και μέρα με και τη μέρα. Η Ζήνα Λαμπύρη όμω έχει ανωδικές τάσεις. Και κρατάει και τα καλά νούμερα. Καλά νούμερα. Πρέπει το 8% για τα δεδομένα του καναλιού και τα διαφημιστικά. Ένα 8% το κρατάει και πάει πάρα πολύ καλά για στο δυναμικό κοινό, το νεανικό κοινό που λέγαμε παλαιότερα, το 15-45. Η Ελένη Μενεγάκη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Όμω η Ρούλα Κουσκουρή, η οποία έχει περάσει από το ΑΡΤ ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, εδώ έγινε δημοσιογράφο, εδώ έμαθε τη δουλειά. Έκανε μια μεγάλη επιτυχία, πήγε στην Κέτι Γκρέι και μίλησε μαζί της και έβγαλε κάποιες ειδησούλες που αξίζει τον κόπο να τις δούμε και εμείς εδώ στη GR Express Live. Να πω δε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε και συνέντευξη της Κέτι Γκρέι από την Ελευθερία Ταβατζή. Τη δικιά μας από το αλακάρτ του Σαββατοκύριακου. Το πρωινό, έτσι, ναι. Απλά το θέμα είναι ότι η Ελευθερία είχε πάει για τη γιορτή της εκεί, συνομίλησε μαζί της λίγη ώρα γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα, δεν μπορούσε να την πάρει. Να την βάλει στη γωνία να κάτσει κάτω. Ενώ η Ρούλα Κουσκουρή είχε την τύχη να πάει και να έχει απεριόριστο χρόνο για να μιλήσει μαζί της. Και έτσι λοιπόν βγήκαν μερικές ειδησούλες που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τις μάθουμε τι έγινε ακριβώς. Ιδιαίτερα στο σημείο που μιλάει για τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Πρέπει να το προσέξετε γιατί θα σοκαριστείτε με αυτά που λέει. Πάμε. Θέλω να πάμε σε έναν άλλο άντρα που έχει περάσει από τη ζωή σας. Και είναι ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Πήγα και τον είδα σε ένα γεροκομείο και είδα έναν Ανδρέα που εγώ δεν τον γνώριζα. Τον υποβίβασε πάρα πολύ αυτή, να ζητιανεύει. Ο Ανδρέας έπαιρνε δυο συντάξεις, αγάπη μου. Άμα είχε μια σωστή γυναίκα δίπλα, δεν τον υποβίβαζε τόσο. Απόψε σκαντάνιαρα μου, σε βλέπω στο ντουζένι. Ο Ανδρέας ήταν καλό παιδί, ήταν ούτε οι ανηθικότητες που χωρίσαμε ούτε τίποτα. Ήταν το τέτοιο. Εγώ δεν ήμουν γυναίκα να πιω. Εντάξει, δεν χωρίσαμε. Μου ζήτησε όταν έφυγε για την Αμερική να μεσολαβήσω να έρθει και αυτό στην Αμερική. Μεσολάβησα να το μου είδε. Όχι ότι είχα τίποτα μαζί του, πλέον δεν ήθελα άλλες παρτίδες πια τίποτα. Μετά από 10 χρόνια που είχαμε χωρίσει με τον Ανδρέα, ξανασμίξαμε πάλι. Για και ετοιμαζόμασταν για γάμο. Ναι. Χάρη και η μάνα του, ο πατέρας του με λατρεύανε. Και ξαφνικά με παίρνει ο Ριγόπουλος τηλέφωνο και μου λέει ότι ο Ανδρέας συμβαίνει κάτι, έλα σπίτι να σου πω τι συμβαίνει. Τι σας είπε? Εγώ τον περίμενα το βράδυ στο σπίτι, δεν ήρθε και μαθαίνω ότι τον πιάσανε το θέατρο, παίζανε το Έρωτας και Πολιτική. Και τον πήγανε στο κρατητήριο. Εγώ δεν ήμουν η γυναίκα ούτε του πιωτού, ούτε του... Ήμουν γυναίκα για σπίτι εγώ, δεν ήμουν γυναίκα... Έναν άντρα σωστό. Δεν αγαπούσα τα λεφτά, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Εγώ όμως το ξέρω πολύ καλά. Ο Ανδρέας μόλις γύριζε μια ταινία και έπαιρνε αρκετά λεφτά ο Ανδρέας. Εκείνη δεν έπαιρνε την λίγο. Εποχή βέβαια. Ερχόταν ναι. Και μου τα έβαζε πάνω στο κομμωδίνο. Α, δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά σου από εδώ, φύγει από εδώ. Πάρ' τα κυρία Γκρέ και κάνε ό,τι θες με να κατέβεις με λεφτά εμένα. Δεν αγαπούσα τα λεφτά. Ναι. Γι' αυτό ο Ανδρέας δεν είχε λεφτά. Το πες και το κάνες, ότι θα με τυραννίσεις. Είμαι σοκαρισμένος. Είμαι σοκαρισμένος από αυτές τις δηλώσεις και της Γκρέι, μιλώντας για τον Ανδρέα Μπάρκουλη,
λέγοντας ότι τον υποβίβασε η γυναίκα του να ζητιανεύει. Και εδώ ξεκινάει η μάχη, υποθέτω, γιατί θα έχουμε απαντήσεις. Θα απαντήσει σίγουρα η γυναίκα, θα απαντήσει 100% θα απαντήσει η γυναίκα του. Γιατί λέει η γυναίκα του ότι εάν είσαι κάποια χρόνια παραπάνω, είσαι χάρη στην αγώνα του δικό της και αυτά που έκανε για να τον κρατήσει στη ζωή. Γιατί κακά τα ψέματα. Η γυναίκα του έδωσε και αυτή τη δική της μάχη. Ναι, αυτό λέω. Η αλήθεια είναι πολύ ειλικρινής η κυρία Κέτι Γκρέι. Απλά δεν ξέρω αν είναι σωστό με τα θάνατο να γίνονται αυτές οι δηλώσεις και για ένα πρόσωπο που όπως λες εσύ έχει σταθεί δίπλα του. Η γυναίκα του είτε καλή. Ναι, ναι, εντάξει. Γιατί σου λέει η κυρία εδώ πέρα, φτάσατε σε ένα σημείο ας πούμε, να ζητιανεύεται. Έχει μία άποψη. Ναι. Η Κέτι Γκρέι και δικαιούται να έχει άποψη τον αγάπησε τον άνθρωπο, έφτασε σε γάμο. Ναι, απλά μήπως είναι λάθος η χρονική περίοδο τώρα. Η χρονική περίοδο δεν είναι λάθος, είναι πάρα πολύ σωστή. Τώρα που πλέον δεν είναι πεσμένος, γιατί πριν ήταν άρρωστος, είχε προβλήματα, δεν μπορούσε να μιλήσει. Ναι. Δεν γινόταν να μιλήσει. Τώρα λοιπόν που δεν υπάρχει πρόβλημα, λίγο πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα με έφυγε από τη ζωή, αλλά πλέον δεν είναι εν ζωή και έχει δικαίωμα να μιλήσει και να πει την άποψή της, να πει αυτά που έχει ζήσει. Δεν είπε κάτι άλλο. Mm-hmm. Είπε ότι δεν τις άρεσε η ζωή. Είπε απόλυτη ειλικρίνεια. Ναι. Απλά η άλλη πλευρά όμως. Η άλλη πλευρά δικαιούται να επιτεθεί, δικαιούται να πει ό,τι θέλει, αλλά όμως οι αλήθειες μένουν. Οι αλήθειες μένουν. Και εδώ αυτή τη στιγμή γυρνάει και λέει ότι το μοναδικό πρόβλημα το οποίο είχε ο Ανδρέας Μπάρκουλης και γι' αυτόν τον λόγο δεν οδηγήθηκε στο γάμο ήταν το ποτό. Ότι έπινε πάρα πολύ, οπότε δεν ήταν του ποτού η ίδια και την Γκρέι. Mm-hmm. Και οπότε σου λέει, κυρία μου, εγώ δεν μπορώ να ζήσω αυτή τη ζωή. Λέει, είναι γυναίκα του σπιτιού. Είναι σημαντικό αυτό που είπε. Αυτή είναι και την Γκρέι, κυρίες και κύριοι, η οποία και την Γκρέι, όταν μιλάει, μιλάει με τη γλώσσα της αλήθειας και δεν την ενδιαφέρει αν θα γίνει πανσολισμός. Να θυμίσω δε ότι στο παρελθόν τα έβαλε και με την ίδια την εγγονή τη. Ναι, ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όταν την πνίγει το δίκιο τη, θα τα πει όλα. Ό,τι και να έχει. Δεν κρύβεται πίσω από ένα δάχτυλο όπως κάποιοι άλλοι. Τώρα βέβαια η κοπέλα η οποία είναι η τελευταία σύζυγος του Ανδρέα Μπάρκουλη, ότι θα παρεξηγηθεί, ότι θα επιτεθεί, ότι θα κάνει, θα εξοργιστεί, ότι θα την πνίγει το δίκαιο της κτλ. Το καταλαβαίνουμε, αλλά δυστυχώς μέσα από τα λεγόμενα της κυρίας και της Γκρέι υπάρχουν κάποιες αλήθειες οι οποίες δεν αλλάζουν. Είναι σκληρή λέει κουβέντα, γιατί δεν ζητιάνεψε ακριβώς. Τι δεν ζητιάνεψε ακριβώς. Εντάξει, απλά είχε οικονομικές δυσκολίες όπως όλοι. Τι οικονομικές δυσκολίες, κουβλά μου, σε σπίτι το οποίο πήγε. Ναι, το ξέρω. Τι δεν ζητιάνεψε. Δεν σημαίνει δηλαδή έμεινε στον δρόμο ο άνθρωπος. Ναι. Έμεινε στον δρόμο ο άνθρωπος. Είπε νομίζω η κυρία και την Γκρέι ότι είχε δύο συντάξεις. Ναι. Και ότι άφηνε τα λεφτά, λέει ότι δεν ήταν των χρημάτων και άφηνε τα λεφτά. Οπότε λοιπόν. Α, λέει λέω ότι για έκανε, τώρα τελευταία. Ναι, για να έχει δύο συντάξεις, δεν κόβεται συντάξεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε λέει ήταν κακοδιαχείριση ο λόγος που τους οδήγησε στη ζητιανιά. Ναι, όχι, γιατί είχαμε ακούσει από την νυν γυναίκα του Ανδρέου Πάρκουλου ότι δεν έφτανε η σύνταξη για μία σύνταξη. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση και με εξεπλάγει, μου λέει για τις δύο συντάξεις. Αυτό δεν το ξέραμε. Εκτός εάν δεν κόβεται συντάξεις, είχαμε περικοπές και έμεινε, στο τέλος δεν έμεινε τίποτα. Τέλος πάντων. Κακοδιαχείριση οικονομική, οπότε λοιπόν είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Όσον ούπο θα ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι είναι θέμα ωρών για να βγει να μιλήσει. Και νομίζω συνήθως κάνει και δηλώσεις μέσω Facebook η γυναίκα. Ναι, θα τα χώσει το. Ήδη μπορεί, μπες με το κινητό σου να δεις. Ναι, θα τα έχει χώσει ήδη. Το δω κάτω, θα το δω. Λοιπόν, ναι, θα τα έχει χώσει ήδη ούτως ή άλλως.